Ξεκινάμε με τη Δέσποινα Βανδύ, νομίζω. Ναι. Πήγε στην Ιταλία, στη Ρώμη με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, γύρισε. Είναι δυνατόν να μην σχολιαστεί αυτό, έστω και χωρίς λόγια, στο Just ολοζώντανα? Δεν ήταν δυνατόν. Δείτε τι έγινε. Αλλά πώς θα φύγουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Δέσποινα. Δώσ' το break. Έτσι. Συγγνώμη. Με την Ιταλία με αγάπη. Ποια Ιταλία? Το κραγιόν της Δέσποινας. Άσχετο. Είναι ναι. Φωσφοριζέ. Όχι, παιδί μου, εσύ το σου φάνηκε στο μόνιτορ. Απλά. Έτσι. Ποιο μόνιτορ, παιδιά? Όχι, όχι. Δες το, άμα το ξαναδείξουμε εδώ πίσω. Θα το ξαναδούμε λίγο. Με τα πλάνα. Θα το δεις. Το κραγιόν ήταν ίδιο με το φόρεμα και ίσως αντικατόπτριζε το ένα το άλλο. Μπορεί. Ναι, παιδιά, είναι μην το βλέπεις αυτό το μόνιτορ, βρε αγάπη μου. Δες το στο πίσω εδώ αριστερά. Αγάπη μου, είναι φλούο. Το κραγιόν είναι φλούο. Ναι, δεν παρόλα είναι. Αυτά, μήπως το πήρε στη Ρώμη αυτό το κραγιόν. Λες και να ήθελε να το δειγματίσει, να το δει ο κόσμος πόσο χαρούμενοι είναι με το κραγιόν, τη Ρώμη, το Βασίλη Μπισμπίκη, το Αμόρε Αμόρε και όλα τα συμπεραμαρτούντα. Όλοι τους πειράζουν. Έχεις πάει? Όχι. Έχω περάσει. Εγώ έχω πέλεξ πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Μην πιάσετε σοβαρή. Μου έχει τάξει η Φέη Σκορδά ταξίδι στη Ρώμη, Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να πάμε για προφανείς λόγους. Στη Ρώμη θα πας με τα γόρια. Η Φέη έχει ξέρει από τα λέει, τα πάντα θα το ξαναγήσει. Ξέρει η Φέη, αγάπη με άντρα θα πας. Τι σου λέει και τι απαντάς εσύ. Θα πας εκεί να ζεις στον έρωτα, παιδιά, δεν υπάρχει πολύ αυτή. Να ζεις στα κρασιά και να ζεις στα σαλάμια και τα προσούτο. Το σαλάμι, το σαλάμι, το ένα αέρος, ένα παριζάκι, πρέπει να πάω εκεί. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, συγγνώμη, παραφυγνώ. Πήγαινε.